Λοιπόν, έχω να κάνω δύο παρατηρήσεις. Σε έπεισα, Θανάση. Λοιπόν, πού είναι η πάπρικα, πρώτον. Και δεύτερον. Απέχω από πάπρικα. Δεύτερον, γιατί μου έχει γδάρει όλες τις γλάστρες. Έχω πέντε γλαστράκια εδώ πέρα. Μία έχει μαϊντανό, μία έχει βασιλικό, μία έχει δυόσμο, μία έχει αμπαρόνιζα. Όμως έχουμε φρέσκα αρωματικά, βρε Θανάση μου. Και εσύ. Αυτή είναι μία αυτοσχέδια πίτα. Ναι. Η οποία... Σαν βόμβα ένα πράγμα. Τέτοιο πράγμα. Η οποία έγινε. Η οποία έγινε κάποια στιγμή. Που βαριόμουν φρικτά. Ναι. Ναι, είναι στιγμές που παραγεύει φρικτά να μαγειρέψω, ακόμη κι εγώ. Με τρεις άντρες στο σπίτι τώρα, να μην βαριέσαι. Και ήθελα να πείτε όμως. Ναι. Είναι κακομαθημένα τα αρσενικά στο σπίτι μου, έτσι. Εσύ φταίς, εσύ φταίς. Ναι, εγώ το είπα. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο βρήκα να κάνω μία εύκολη πίτα πάρα πολύ γρήγορα. Σας δίνω ιδέες, το ξέρω. Όταν βαριέστε φρικτά και θέλουν πίτα, οι άλλοι ή εσείς, τεμπελόπιτα. Τεμπελόπιτα, ε. Πάμε, αυγά. Τι πράγμα γι' αυτό. Και την έβγαλες εσύ την πελόπιτα από μόνη σου. Θεώρησα ότι πάει ωραία, ξέρεις. Ότι το έχει το τεμπέλικο. Τρία αυγά. Ή μήπως το έκανε ο σύζυγος με τους ιούς. Δεν καταλάβανε τίποτα. Α, δεν κατάλαβε. Σου λέει αυτή την είχε τρεις μέρες την έφυγε. Όχι, ρε παιδί μου, ναι, ξέρεις και τώρα δεν χρειάζεται να κουράζεσαι, αλλά τρώνε μετά. Δεν χρειάζεται να κουράζεσαι, αλλά. Τα ίδια κάνω εγώ στη γυναίκα μου. Δεν το ξέρω. Έλα, γυναίκα, δεν χρειάζεται να φτιάξει τίποτα, είναι δυνατόν. Δεν τρώω τίποτα. Αλλά δεν έχει φτιάξει. Χαμός. Γκρίνια μετά, γκρίνια. Κοίτα, Θανάση. Χτυπάμε τα αυγά με το γάλα. Έτσι, απλά, με τον αυγοδάρτη. Αυγοδάρτη. Ότι θα το λέγανε αυγοδάρτη αυτό και θα το μάθαινα στα 35. Ποιο να στο έλεγε και σένα. Δεν το περίμενα ποτέ. Ποιο να στο έλεγε και σένα. Και όλα τα άλλα υλικά. Τώρα θα μου πείτε γιατί ανθότυρο. Ανθότυρο γιατί θέλουμε το ελαφρό της υπόθεσης, το ελαφρύ της υπόθεσης, γιατί δεν έχει πολλά λιπαρά. Mm-hmm. Καλά, ήταν και αυτά τα τυριά που είχα στο ψυγείο εκείνη τη μέρα, έτσι παίζει και αυτό. Mm. Η φέτα, γιατί πάντα έχουμε φέτα στο σπίτι. Εννοείται. Ποιο σπίτι υπάρχει ελληνικό που δεν έχει φέτα στο ψυγείο. Φέτα! Και κατοίκι δομοκού ή γιαουρτάκι, αν δεν σας βρίσκεται κατοίκι δομοκού. Απλά το κατοίκι δομοκού είναι ένα τυράκι που είναι και λίγο ξινό και εδώ πάει τρομερά ωραία με το δυόσμο. Κάνει κόντρα. Βέβαια. Το κατοίκι είναι κατσικίσιο, έτσι δεν είναι. Το κατοίκι. Ναι, είναι και. Νομίζω που είναι από εγωπρόβατα. Εγωπρόβιο, ναι, ναι. Λοιπόν, αλλά είναι πολύ ωραίο. Βάζουμε. Εδώ. Τα σέβημα στο δομοκό. Ξέρεις, εγώ περνάω από το δομοκό να πάω στην καρδίτσα, στη σοφάτη και πέρα στο χωριό μου. Την άλλη φορά μου φέρεις κατοίκι από εκεί, ε. Ναι, έχει πολύ ωραίο κατοίκι, αλλά το βλέπεις σαν τραπεζομάντιλο κάτω τον κάμπο. Έτσι, πράσινα τα χωραφάκια κτλ. Είναι τέλεια. Τέλεια. Γιατί ωραία η θάλασσα, αλλά και ο κάμπος. Την έχει την ομορφιά του. Βέβαια, τι να λέμε. Να βάλουμε πιπεράκι. Πιπεράκι. Λίγο αλάτι. Λίγο αλάτι. Γιατί εντάξει, βάλαμε φέτα. Καλό θα είναι. Λοιπόν, νομίζω ότι τέλειωσε. Όχι, δεν τέλειωσε. Τίποτα δεν τέλειωσε. Έχει κάτι εδώ που κρύβεις εσύ. Επιμελώς. Και είναι φύλλο. Αλλά Γίνα. Κάτσε να δεις τώρα. Θα δεις κάτι που δεν έχεις ξαναδεί. Για να πρόσεξε να δεις. Σ' αρέσει. Το φύλλο πέφτει έτσι μέσα. Πες μου, δεν είναι αυτό του πεντάλεπτου. Μ' αρέσει που είναι και τεμπελόπιτα εδώ μεταξύ. Τι είναι τώρα αυτό. Εντάξει, δεν είναι και τεμπελόπιτα. Κουράστηκες τώρα εσύ. Τεμπελόπιτα, ξέρεις τι είναι. Σου χάλασε τον καφέ. Τεμπελόπιτα, ξέρεις τι είναι, Ντίνα. Έχεις καλύτερη ιδέα. Να βάζεις το φαγητό που έχεις του ψυγείου στο φούρνο μικροκυμάτων. Αυτό δεν είναι φαγητό, μωρέ. Να ζεσταθεί και να είσαι οκ. Okay. Εντάξει, λέμε ότι είσαι στην κουζίνα και μαγειρεύεις, ξέρεις, κάνεις κάτι. Πρόσεξε τώρα να δεις. Πέντε φύλλα κρούστας ή αν δεν έχετε πέντε φύλλα. Ζύμη βυρητού. Είναι λίγο πιο λεπτά αυτά που σου είπα. Ζύμη βυρητού. Ναι. Και τι είναι, έτσι. Βρίσκουμε παντού. Είναι λίγο πιο λεπτά. Πιο λεπτό. Θα χρησιμοποιούμε για τα σιροπιαστά. Όλα μέσα εδώ. Έτσι. Με μανία και μίσος. Ρίξη και αυτά. Τίποτα. Ξέρεις τώρα, η Ντίνα σκεφτόταν και την ώρα που από πάλι μαγειρεύω. Δεν αντέχω άλλο. Δηλαδή με έχουν πρίξει. Εντάξει, με έχουν τρελάνει. Δεν του αντέχω άλλο. Όχι, να σου πω κάτι. Ποτέ δεν σκέφτομαι έτσι όταν μαγειρεύω. Γιατί όταν έχει ρε παιδί μου πίκρα και. Δεν αισθάνεσαι καλά όταν μαγειρεύεις. Βγαίνει το φαγητό έτσι, αυτό. Δεν βγαίνει το φαγητό. Και καλά. Ειδικά για τους ανθρώπους που αγαπώ, είναι ποτέ να σκέφτομαι. Είναι δυνατόν να σκέφτομαι. Ξέρεις ποιο το θέμα. Να σου λέει η γυναίκα σου να ξέρεις ότι το έχει φτιάξει έτσι με νεύρα και να σου λέει δεν είναι τέλειο το φαγητό. Να λες, πολύ ωραίο το φαγητό. Αλλά να μην κατεβαίνει με τίποτα κάτω. Που κλείται, μα το έχει κάνει. Γιατί το έχει κάνει με νεύρα. Ο άνθρωπος που σου αγαπά. Εκτός αν τον έχει νευριάσει. Αυτό σου λέω. Τον έχει κάνει παρότι πριν. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή δεν είναι ότι έχει κάνει τούρκο. Το ψάχνει αλλού. Κάτι άλλο έχει γίνει. Εγώ βάζω δυόσμο. Μπορείτε να βάλετε άνηθο, μπορείτε να βάλετε μαϊντανό, μπορείτε να βάλετε ακόμη και δεντρολίβανο, το οποίο όμως να το ψιλοκόψετε, έτσι να μην υπάρχει, να μην είναι σε μεγάλα κομμάτια μέσα στην πίτα. Ή αν δεν έχετε τίποτα από όλα αυτά, θα βάλετε λίγη ρίγανη. Θα βάλετε δηλαδή τα αρωματικά που σας αρέσουν. Mm-hmm.
Παίρνω εδώ τα φιλαράκια. Θα πάρω μετά ένα ψαλιδάκι κουζίνας, που όλοι έχετε στο σπίτι. Ένα πιο γρήγορο τρόπο, πιο εύκολο, αν δεν κατέχετε τη τέχνη του μαχαιριού. Γιατί είναι η αλήθεια ότι με το μαχαίρι ταλαιπωρούνται όταν δεν χειριζόμαστε το μαχαίρι γρήγορα τα αρωματικά φυτά. Ναι, βέβαια. Λιώνουν. Ενώ έτσι με το ψαλιδάκι. Τον τρόπο που μάθαμε. Είδες τι εύκολο. Πρόσεχε τα χέρια σου. Πρόσεχε τα χέρια. Τα χέρια σου τα θέλουμε. Αχ, αυτά τα χέρια. Λοιπόν. Μαχαίρια. Αυτά τα χέρια είναι μαχαίρια. Πρόσεξε. Λίγο λάδι εδώ. Θα ρίξουμε το λαδάκι μας. Πινέλο δεν έχουμε σήμερα. Αφήνω την καλύτερη δουλειά για σένα. Πλάκα κάνεις, δεν θα έχουμε πινέλο σήμερα. Έλα. Θέλω ποιο πινέλο, θες το καλό. Παρακαλώ, ναι. Γιατί και... έχουμε βρει και καινούριο πινέλο, όπως βλέπετε. Σιλικόν. Αυτό είναι, γιατί πρέπει την τέχνη μας εδώ πέρα να την ανανεώνουμε όσο περισσότερο γίνεται. Μάλιστα. Εντάξει, και να την ψάχνουμε την ιστορία. Βάλω και στα τυχώματα. Αφού το έχεις μάθει εδώ. Το παραμύθι, πυθμένα και τυχώματα. Εννοείται. Σε έτοιμο. Εν τω μεταξύ, προθερμαίνουμε το φούρνο. Στους 180 ή στους 200 δεν μας πειράζει, ούτως ή άλλως τη θέλει την ωρίτσα του. Με συγχωρείς, με συγχωρείς. Μην μου λέει, μην μου λερώσεις την πλούζα. Με συγχωρείς. Είσαι και στις ομορφιές σου σήμερα, να σε χαλάσω. Έτοιμο. Έτοιμος. Έτσι, μπράβο. Πού το ξέρεις ότι την κάνουμε έτσι την πίτα. Να σου πω, με έχεις εντυπωσιάζει. Αλλά ξέχασα ότι κατάγεσαι από περιοχή. Όχι, δεν είναι αυτό. Που, τις πίτες, που στις πίτες είναι. Και το τσιμεντάκι για σοφάτισμα, έτσι το κάνεις, αμά είναι πολύ ρολόγιο. Εγώ πήγα να του πω κάτι καλό, αμέσως μου το χάλασε. Τι να μου, από σένα όλα τα παίρνω καλά. Δεν έχω θέμα δηλαδή κανένα. Μόνο καλά σου λέω. Λίγο λαδάκι. Λίγο λαδάκι. Σουσαμάκι. Σουσάμι, ναι, το ξέχασα ότι ήταν πάνω. Πώς και δεν βάλαμε και από κάτω, Σουσάμι. Το ξέχασα εγώ, γιατί τα έβαζα λίγο από κάτω. Μα δεν τα λες αυτά τα ωραία. Σκέφτηκα, αλλά το ξέχασα. Δεν τα λες. Πού είναι τα γάντια μας, Δίνα. Έλα. Πας να φέρεις την έτοιμη. Και αυτή μπαίνει στο φούρνο. Να κινούμε μωρέ κι εγώ λίγο. Μα να κινηθείς λίγο. Κινούμε λίγο, ξέρεις, τα θρητικά, η ιστορία, στον Νατάλ. Θες βοήθεια από μένα. Όχι, δεν νομίζω. Πες εσύ ό,τι θες, μωρέ, εδώ πέρα. Εγώ θα περιμένω εσένα να φέρεις το έτοιμο. Α, ναι. Μα τι να πω τώρα, θα πω. Α, ξέρεις, θα κάνω. Θα βγάλω ένα πιατάκι. Ωραία. Για να σερβίρουμε. Μπράβο, Ντίνα. Θα βάλω αυτά στην άκρη εδώ να νοικοκυρευτώ λίγο, πιθανάσει. Όπου είναι ζεστό πολύ. Τι, καϊκές. Όχι, αλλά είναι πολύ ζεστό. Πού είσαι. Θες να το βάλεις εδώ. Εδώ. Εκεί. Πάνω στο τέτοιο, πού θες. Εδώ, έτσι. Έλα. Να την η πίτα μας. Αυτή η πίτα, να σου πω κάτι, αυτή μου θυμίζει πίτα... και λίγο την Μπατζίνα. Wow. Την ξέρεις την Μπατζίνα. Μια ηπειρώτικη πίτα, δε. Όχι, από τη Θεσσαλία, από πού είναι. Και στην Ήπειρο την κάνουν. Εγώ ξέρω την Πλατσαριά που είναι ηπειρώτικη, δεν είναι. Πλατσαριά. Ναι. Δεν την ξέρω την Πλατσαριά. Αλλά η Μπατζίνα είναι, Θεσσαλία. Εντάξει, στην καρδίτσα εμείς τη φτιάχνουμε. Είναι κολοκυθόπιτα. Α, έχει μέσα κολοκύθι, Ναι, εσύ έχεις βάλει τώρα και το δυόσμο και αυτά, έχει και άλλα τέτοια, αλλά. Έχει μέσα, αυτό έχει φύλλο. Ενώ αυτή που λες νομίζω. Όχι, είναι δεν, έχει, δεν έχει φύλλο. Έτσι είναι, έτσι είναι. Ναι, αυτό έχει μέσα. Το ξέχασες ότι βάλαμε μέσα. Έχει, σωστό, το κατάλαβες. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Και πώς είναι έτσι μπλουμ, ρε παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω. Κοίταξε όμως τι ωραίο που έγινε, βλέπεις. Ναι, καμία. Ναι, μέσα. Πιστεύεις ότι ξέχασα ότι βάλαμε. Τέτοιο. Μα αυτή είναι όλη η ιστορία. Κάτσε να κόψω αυτό το κομματάκι εδώ να είναι. Πώς με βγάζει συνέχεια εκτός ελέγχου.